Δύσκολο 24ωρο και δεν εφησυχάζεστε. Θα είναι δύσκολο και το βράδυ, πιστεύετε? Κοιτάξτε, το βράδυ σε τέτοιες πυρκαγιές πάντα έχουμε δυνάμεις πυρόσβεσης οι οποίες επιτηρούν και αντιμετωπίζουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση το ίδιο πράττουμε. Ναι, έχουμε ενοχήματα γη με προσωπικών τα οποία επαντρώνονται και είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν οποιασδήποτε τυχόν αναζωπηρώσεις, καθότι η άνεμη στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας ήταν ισχυρή. Αντιλαμβάνεστε σίγουρα τη νύχτα είναι πιο αδύνατη, αλλά νωρίς το πρωί πάλι ξεκινούν, άρα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Όσον αφορά τα αίτια αυτών των πυρκαγιών, υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα? Ακούστε, κύριε Σκιασού, βάσει του ιστορικού, ειδικά της περιοχής Γυρλόφου Αγίου Θεράποντος, βάσει του ιστορικού, βάσει της ώρας έναρξης, βάσει του χώρου του οποίου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, και χωρίς να υπάρχει και οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, προφανώς και η πυρκαγιά αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία και σίγουρα έχει πίσω της μια ανθρώπινη δραστηριότητα. Τώρα, βάσει των πληροφοριών που έχουμε, επεξεργαζόμαστε με την αστυνομία. Και αυτό είναι που διερευνούμε, αν πρόκειται για απερισκεψή, αναμέλεια, ανιεσκεμμένη ενέργεια. Μάλιστα, άρα θα υπάρξουν καταθέσεις, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Είναι θέμα της αστυνομίας και βάσει των πληροφοριών των οποίων λαμβάνει η αστυνομία και αυτό είναι που θέλουμε και τον κόσμο, κύριε Σιάσου, θα επανέλθω ακόμα μια φορά να πω ότι ο κόσμος είναι καταληκτικός, καταληκτική βοήθεια η οποία μπορεί να δώσει με μια πληροφορία που θα δώσει η αστυνομία στην κυριοδεστική υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε αυτή την κοινοποίηση που έγινε σήμερα με τόσα έξοδα που απομονίζεται το κράτος για κάποιους ασυνείδητους. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κετσί, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα νέες απειλές εξαπολύει ο Ταγί Περντογάν, καθώς πλησιάζει η ώρα για